Η μαγευτική Σαντορίνη φόρεσε για ακόμα μια χρονιά τα καλά της, φιλοξενώντας για πέμπτο διαδοχικό έτος το Santorini Experience. Αθλητές από 49 διαφορετικές χώρες, άνδρες και γυναίκες, κατέφθασαν στο περίφημο νησί των Κυκλάδων το διήμερο 5 και 6 Οκτωβρίου για να μονομαχήσουν στους αγώνες δρόμου 5, 10 και 15 χιλιόμετρων, όπως και στον αγώνα κολύμπησης θαλάσσης 1,5 μιλίου. Είναι πολύ σημαντικό για τη Σαντορίνη να γίνονται τέτοιες διοργανώσεις ώστε να δίνουμε τη δυνατότητα σε πάρα πολύ κόσμο από όλα τα μήκη και πλάτη της γης να κολυμπούν έχοντας πίσω τους αυτό το υπέροχο τοπίο της Σαντορίνης, αυτό το γεωλογικό θαύμα. Φυσικά ξεχώρισαν οι παρουσίες μερικών εκ των σημαντικότερων Ελλήνων αθλητών που βρέθηκαν στην καρδιά της δράσης στη Σαντορίνη. Εναλλαγές του τοπίου, καταπληκτικά, πολύ όμορφη θέα. Πολλές φορές έπιασα τον εαυτό μου να συγκεντρώνεται, να λέει στο «Ποπ, συγκεντρώσου στο μονοπάτι και στις κοτρώνες και στις πέτρες, γιατί θα φύγεις κάτω κατευθείαν». Κοιτώντας τον γκρεμό, την καλτέρα, το ηφαίστειο, πάρα πολύ όμορφος ο αγώνας. It is another magical experience. This is my third year running the Santorini experience and every year is better and better. Ο καιρός ήταν πολύ καλός, δεν είχε αέρα. Νομίζω ότι είχαμε να κάνουμε με πολύ ωραία ατμόσφαιρα, δεν είχε καθόλου κύμα. Είχε ίσα-ίσα ένα κυματάκι να μας πρόχνει προς τα μέσα. Σήμερα το χαρήκαμε για ακόμα μια χρονιά, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Οι συνθήκες είναι ιδανικές για άλλη μια χρονιά, μπορώ να πω. Δεν έχουμε πετύχει κακό καιρό την μέρα της κολύμβησης. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Στο αγωνιστικό σκέλος οι διαδρομές ήταν συναρπαστικές αλλά και απαιτητικές, καθιστώντας τη Σαντορίνη έναν ξεχωριστό αλλά και άκρος επιτυχημένο προορισμό για τέτοιου τύπου διοργανώσεις. Κάθε χρόνο τρέχουμε εδώ για την παράδοση, πολύ ωραία διαδρομή, απίστευτη θέα, όλα ήταν ωραία, σούπερ. It's beautiful. Lots of hills, but lots of downhills as well, but stunning views. I think it's the most scenic run I've ever done, and I've done a lot of runs, so yeah, really nice, amazing. Ξεχωριστή παρουσία στο νησί είχε και η Real Madridis. Το διάστημα 3 έως 6 Οκτωβρίου βρέθηκαν στη Σαντορίνη επικεφαλής προπονητές των ποδοσφαιρικών ακαδημιών της Βασίλισσας, διδάσκοντας τα μυστικά του αθλήματος σε 100 παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών. Έτσι, όλοι αποχώρησαν στο φινάλε από το νησί, γεμάτοι με όμορφες αναμνήσεις και αλυσμόνητες εμπειρίες.